και της Σουηδίας για το χρονικό διάστημα από το 2014 έως το 2016. Τα οποία θα σας παρουσιάσω εγώ εντάχει για να δείτε όμορφες πρακτικές που χρησιμοποιήσανε και τις οποίες προσπαθούμε εμείς τώρα να εφαρμόσουμε στο σχολείο μας. Η πρώτη γνωριμία με τους συμμετέχοντες γίνεται πάντα στην αυλή του ξενοδοχείου ή του ξενώνα όπου θα φιλοξενηθούν οι συμμετέχοντες και θα πρέπει ο κάθε ένας συμμετέχον να γράψει το όνομά του πάνω σε μία επιφάνεια η οποία σχετίζεται άμεσα με το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Έτσι στην Πορτογαλία χρησιμοποιήσαμε τα κουκίδια, γράψαμε το όνομά μας. Στην Τσεχία αυτό το ψηλάκι που υπήρχε δασόδης περιοχή. Και στη Σουηδία χρησιμοποιήσαμε κλάδια δέντρο όπου τα φτιάξαμε και εδώ το όνομά μας. Κατέλεσες. Λέτε, το είχα πει προκειμένου να μπορούμε να γνωριστούμε ο ένας με τον άλλο, έχοντας τα ονόματα επάνω μας. Στη συνέχεια ακολουθεί η γνωριμία με τη μελώνα. Τι είναι η μελώνα? Η μελώνα είναι ένας κύκλος, τον οποίο δεν θέλουν να πούν τον κύκλο. Χρησιμοποιούν αυτή την ονομασία για να της προσδώσουν ένα χαρακτήρα έτσι μαγευτικό, κάτι το μυστήριο να έχει, και αυτή είναι και όλη η φιλοσοφία των outdoor. Δεν πρέπει να είναι κάτι το κοινό, κάτι που να εξάπτει τη φαντασία και να είναι κλικιστικό. Α, δεν είναι κάτι που υπάρχει. Όχι, είναι έτσι, κάτι που δημιουργήθηκε. Ναι, ας πούμε μελώνα, κάτι σαν κολοκύθα, κάτι σαν... Και είναι κοινό για όλους, έτσι. Πανευρωπαϊκά. Το τελευταίο μήνυμα που μας δόθηκε στη Σουηδία ήταν το εξής. Κάθε μέρα μας λέγανε κάποιο μήνυμα πριν το ξεκινήσουμε. Το τελευταίο ήταν «Είναι μελώνα, is no one alone». Δηλαδή δεν είναι κανείς μόνος του. Ο ένας εκπαιδευτής είχε πάντα μαζί την κιθάρα του και μας παρότρινε κάθε μέρα αρχίζοντας να τραγουδήσουμε το τραγούδι «Καλημέρα», να πούμε την «Καλημέρα» σε διάφορες γλώσσες. Στη συνέχεια ακολουθούσε η μελωδία. Στη συνέχεια ακολουθούσε η μελωδία της οικογένειας των Άουτορ. Ένα πολύ έπικο μελωδικό κομμάτι το οποίο έπρεπε να μάθουμε. Χρησιμοποιούσαμε τα λεγόμενα σιτανά. Αυτά εδώ τα χελιζόλ
τα οποία μας έδωσαν στην αρχή κάθε προγράμματος, καθώς επίσης και αυτό εδώ το ποτηράκι, το οποίο ανοίγει και μπορούμε να το έχουμε μαζί μας για να πούμε το καφέ μας, να το διπλώσουμε και να το βάλουμε στη τσέπη. Τελεμάρκετινγκ, όποιος. Και ένα κουτάκιο, ένα πολύ δύστηλο, την τελευταία φορά μας ήταν εδώ στη Σουηδία, προκειμένου να κάνουμε το reflection. Μετά από 2-3 ώρες δραστηριοτήτων, καθόμασταν ατομικά στην αρχή και στη συνέχεια σε ομαδικό επίπεδο και κάναμε την ανατροφοδότηση και ανταλλάσσαμε και τις απόψεις μας. Υπήρχαν και στα τρία προγράμματα που παρακολούθησα εστίες όπου μπορούσαμε να ανάψουμε φωτιά. Καθόμασταν γύρω από τη φωτιά για να περάσουμε όμορφα, να τραγουδήσουμε, να μαγειρέψουμε, να φτιάξουμε τον καφέ μας, να φτιάξουμε γλυκά, ακόμη και ψωμί στη Σουηδία. Μας είχαν δώσει σαπουλάκια μέσα στα οποία είχαν βάλει αλεύρι, αλεύρι, μαλλιά, αλάτι, κάποιους σπόρους και μας ρίξανε με το ποτηράκι έτσι μέχρι εδώ νεράκι, το ζυμώσαμε έξω από το σαπουλάκι και μας είπαν να το βάλουμε σε μέρος του σώματός μας προκειμένου να φουσκώσει. Μετά από κάποιες ώρες... Το ζυμώσατε. Ναι, το ζυμώσατε, το απλάσαμε εδώ και στη συνέχεια το βάζαμε πάνω σε ειδικά σαπουλάκι. Ναι, σε ένα σαπουλάκι το κάνατε εδώ. Ναι, το παρόν και το έξω. Ναι, ναι, και το κάνατε... Αλλά Τζίμι Όλιβερ. Και στο σχολείο σκέφτος. Και στη συνέχεια... Και το ζεστάρετε στο σώμα. Και συνεχίσαμε και κάναμε τη δραστηριότητα. Οπότε μετά από ένα χρονικό διάστημα, αυτό με την θερμοκρασία του σώματος έγινε φούσκωσε το ρωσιμάρι, φούσκωσε και το απλώσαμε και είχαμε το σώμα. Έχουμε εδώ συναδέλφους που κάνουν το εργαστήριο μετρικής και είναι αναπληρωτές και δεν έχουν. Α, ναι, συνάδελφους. Εμένα η μαμά μου το ζυμάρι το σκέφτει, το σκεπάζει με κουβέρτες και τέτοια, έτσι. Πού να ήξερε να το έβαζε, όσο έκανε τις δουλειές του σπίτι. Πορτογαλία, ο Τσέχος εκπαιδευτής μας ανέφερε τα βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να φροντίζει, για τα οποία θα πρέπει να φροντίζει ένας καλός leader, ένας καλός υπεύθυνος εκπαιδευτικός. Θα πρέπει βασικά να έχει πολύ καλή σχέση με την ομάδα. Να φροντίζει για την προστασία της ομάδας από το κρύο και από τον αέρα και να προσφέρει και ασφάλεια στην ομάδα. Μας είπε επίσης ότι δεν μπορούν όλα τα μαθήματα να διδαχθούν έξω. Εν του ουδής θα πρέπει να έχουμε τις πόρτες ανοιχτές, ώστε να βγαίνουμε έξω από την τάση κάθε φορά που μας δίνεται η δυνατότητα. Το πρώτο βράδυ ακολούθησε το λεγόμενο International Evening, όπου ο κάθε ένας παρουσιάζει κάτι από τη χώρα του. Εμείς κάναμε εκεί αισθητή την παρουσία μας και προσφέραμε τσίπουρο με λιγάνισο, που ξετρελάθηκαν όλοι, παστέλι, λουκούμι, χορέψαμε, τραγουδήσαμε με τον διευθυντή στην Τσεχία, έπαιζε παπαπαπάνω, οπότε παρουσιάσαμε και τραγούδι και μόνο. Εδώ είχαμε το σιρτάκι. Οι εξορμήσεις σε κοντινές δασόδεις περιοχές ήταν συχνές και η βροχή δεν αποτελούσε σε καμία περίπτωση ανασταλτικό παράγοντα αφού είχαμε τον κατάλληλο εξοπλισμό. Το μάθημα ξεκινούσε όπως είπαμε πάντα με το αφιερωμένο τραγούδι. Στη συνέχεια, όντας τη μελώνα, ακολουθούσε αφήγηση από τον εκπαιδευτή μια συναρπαστική ιστορία προκειμένου να μας περάσει στην δραστηριότητα και δίνοντάς μας τις κατάλληλες οδηγίες. Αυτό το οποίο δίνανε μεγάλη σημασία ήταν ο τρόπος. Συνάδελφοι, κουραστήκατε, το ξέρω, αλλά λίγο τελειώνουμε. Ναι, ήταν ο τρόπος δημιουργίας των ομάδων. Δεν λέγανε απλά τρία άτομα από εδώ, κάντε μια ομάδα. Έχει ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Ένας τρόπος δημιουργίας
ομάδας ήταν με το να πεις στα άτομα που συμμετέχουν ποια εποχή σου αρέσει. Οπότε κάποιοι πηγαίνουν στο καλοκαίρι, κάποιοι στο χειμώνα, κάποιοι πηγαίνουν στην άνοιξη και έτσι δημιουργούνται οι ομάδες. Ένας άλλος τρόπος ήταν με το τύπο του ορολογιού. Το τι και το τάκ. Ήμασταν στην Βελώνα, το τι έμενε στη θέση του, το τάκ έκανε ένα βήμα μπρος και ένα βήμα πίσω και έτσι είχαμε δύο ομάδες. Άλλος τρόπος ήταν να μας ζητήσουν να μαζέψουμε κάποια υλικά από κάτω. Ένα φιλαράκι, ένα κλαράκι, μια πετρούλα. Και έτσι ανάλογα, αυτοί που είχαν όμοια αντικείμενα στα χέρια τους δημιουργούσαν και την ομάδα. Χρησιμοποιώντας υλικά από τη φύση, μας ζητούσαν να φτιάξουμε όντα, να τα παρουσιάσουμε και να φτιάξουμε και μία ιστορία για αυτά. Με πολύ διακριτικό τρόπο, απομακρύνονταν ο ένας από τους δύο εκπαιδευτές και επέστρεφε χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Πάντα όμως οι εκπαιδευτές έπρεπε να είναι δύο. Το δεύτερο βράδυ μετά την ανατροφοδότηση, ο καθένας μιλάει για τον εαυτό του και για τη σχέση που έχει αυτός με την διδασκαλία σε εξωτερικό περιβάλλον. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι εκπαιδευτές μου είπαν ότι είμαστε οι μοναδικοί που μετά από τέτοια προγράμματα εντάξαμε αυτό το πρόγραμμα, το outdoor learning, στο σχολείο μας. Γιατί πολλοί παρακολουθούσαν, αλλά μέχρι εκεί. Το σταματούσαν εκεί. Ναι. Μου ζήτησαν μάλιστα να δώσω και μία συνέντευξη σε τοπική εφημερίδα και το έκανα. Έτσι, αυτό, συγγνώμη, σας διακόψω, Μαρία, συμβαίνει, έτσι, συμβαίνει συχνά. Και όσοι ασχολούνται και έχουν πάει, το ξέρουν αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και κακά αυτά τα προγράμματα, ότι δεν πρέπει να πηγαίνουμε. Το θέμα είναι αν εμείς έχουμε την διάθεση να το εφαρμόσουμε, έτσι. Γιατί κυκλοφορεί λίγο και το ότι μπαίνω στο πρόγραμμα και πάω ένα ταξιδάκι. Αυτό πάντως δεν είναι έτσι, όπως βλέπετε, δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ η συνάδελφοι έχουν κάνει φοβερή διάθεση. Και έξω. Έξω. Και όλα όσα συνεπάγεται αυτό, μέχρι τσιμπούλια, μέχρι τα πάντα. Είχαμε και τέτοιες εμπειρίες. Εντάξει. Είχαμε και τέτοιες εμπειρίες. Ζωάκι. Ναι. Αυτό που θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό είναι το να μπορεί να διδάξει ένας εκπαιδευτικός χωρίς να χρησιμοποιεί την τεχνολογία. Για πες μας λίγο γι' αυτό, γιατί είναι ενδιαφέρον. Λίγο την τεχνολογία χρησιμοποιώντας απλά υλικά. Υλικά από τη φύση και υλικά τα οποία μπορείς να αποκτήσεις με πάρα πολύ οικονομικό τρόπο. Χαρτάκια, ξυλαράκια, πετρούλες, με αυτά τα υλικά να μπορείς σκινάκια, να βλέπω σκινάκια, εκεί. Είναι μαντήλια. Παρά τα θετικά όμως που προσφέρει το outdoor learning, έχει και ο προβληματισμός για την εκτίμηση και υπολογισμό του κινδύνου που έχει μια τέτοια είδους διδασκαλία. Γιατί μπορεί να συμβούν ατυχήματα τα οποία μπορεί να είναι από απλά μέχρι θανατηφόρα. Επίσης, υπόθηκε το πώς μπορούμε να αντισταθμίσουμε όλους αυτούς τους ανασταλτικούς παράγοντες για τη με τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα που έχει η διδασκαλία σε εξωτερικό περιβάλλον. Στη Τσεχία και στη Σουηδία μας παρουσίασαν συγκεκριμένους τρόπους που μπορούμε να διδάξουμε κάποια μαθήματα εκτός τάξης. Έτσι, για παράδειγμα, κάνοντας τις ομάδες σύμφωνα με τον τρόπο που προανέφερα, μας έδειξαν πώς μπορούμε να διδάξουμε, για παράδειγμα, γεωγραφία. Όντας η κάθε ομάδα στη Βελώνα, είχαμε μία πάνινη τσάντα στα χέρια μας και αυτός που κράταγε την μπάλα την πάνινη έλεγε μία πόλη. Την πετούσε την μπάλα στον απέναντι, στο διπλανό του, όπου ήθελε και εκείνος έπρεπε να πει τη χώρα στην οποία ανήκει η πόλη αυτή. Αυτό το ίδιο σε διάφορες παραλλαγές το κάναμε και για τα μαθηματικά, προσθέσεις, αφαιρέσεις, διαιρέσεις, καθώς επίσης και για την ναι, και για τη γλώσσα, αλλά και για την εμπάθηση ξανών ποσών. Ένα εξίσου διασκεδαστικό παιχνίδι για τη γεωγραφία ήταν με τα σκοινιά. Μας δώσανε σκοινιά και μας είπανε να φτιάξουμε το χάρτη της Ευρώπης, όλου του κόσμου, την επόμενη φορά σε άλλο πρόγραμμα. Μεγάλο λίγος. Εσείς μπορείτε να το κάνετε στην αυλή σας αυτό, που είναι μεγάλη η αυλή. Στη συνέχεια μας είπανε να τοποθετηθούμε σε όποιο σημείο θα μας άρεσε να επισκεφτούμε και έπρεπε μετά να παρουσιάσουμε με παντομήμα τρία χαρακτηριστικά αυτών των χωρών και πόλεων που θα θέλαμε να
επισκεφτούμε. Έτσι δεν είναι μέσα από το πολιτιστικό στοιχείο. Και εδώ έπρεπε να μαντέψουμε, ας πούμε, το Παρίσι. Ο διευθυντής μας ο Φίλιππος Βάιν. Ένα ακόμη παιχνίδι γεωγραφίας έγινε με μήλα διαφορετικής προέλευσης. Μας δώσανε μήλα, μας είπαν αυτό έρχεται από την Πολωνία, αυτό έρχεται από την Ελλάδα. Και θα έπρεπε να βρούμε τις χώρες μέσα από τις οποίες ταξίδευσε το μήλο αυτό, προκειμένου να φτάσει στον χώρο στον οποίο ήμασταν. Στη Σουηδία, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας σε ένα δημοτικό σχολείο, όπου μείνανε κυριολεκτικά άφωνοι, τόσο από τις υποδομές, όσο και από το εκπαιδευτικό σύστημα, πραγματικά... Ναι, αλλά έχουμε τόσο καλούς εκπαιδευτικούς όπως εμείς. Το παρήγορο ήταν ποιο, ότι είχαμε Άγγλους, είχαμε Γάλλους, είχαμε Ρουμάνους και όλοι μείνανε άφωνοι. Άρα λέμε εντάξει, δεν είμαστε παρήγοροι. Εντάξει, ναι. Εκεί λοιπόν μας έγινε η υποδειγματική διδασκαλία μαθηματικών. Ήταν πρωτοβάθμια, σε κάνει δημοτικό σχολείο. Εστιατόρια εδώ, milk bar, είπα τα παιδιά. Τι να σας πω τώρα. Εντάξει, αφήστε τα αυτά, δεν είναι για μας προς το παρόν. Τώρα μας πετέχετε τη διάθεση να μείνουμε. Ο εκπαιδευτικός μας πετέφερε με παιχνιδιώδη τρόπο, μας πετέφερε σε ένα γήπεδο, ο ίδιος είχε σχηματίσει από πιο πριν σε ένα χαρτί ένα γήπεδο, είχε δώσει τις συντεταγμένες, είχε δώσει οδηγίες και είχε καρφωμένο ένα μολύβι, όπως βλέπετε και εδώ, και στη συνέχεια πήρε μια πέτρα και λέει στους μαθητές να τοποθετήσουν την πέτρα αυτή δίπλα στο γήπεδο που υπήρχε το πραγματικό, με βάση τις οδηγίες που τους έδωσε πάνω στο χαρτί. Σε πραγματικό χώρο. Ένα άλλο επίπεδο, ένα άλλο παιχνίδι επίσης πάρα πολύ ωραίο, μας άρεσε όλους, το οποίο ήταν σχηματισμένο όπως βλέπετε εκεί επάνω σε αυτή την επιφάνεια, μας οδηγούσε σε συγκεκριμένες θέσεις ανάλογα με την επιλογή που κάναμε του αριθμού, αν είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος. Ο αριθμός που μας δίνανε, ο μεγαλύτερος αριθμός, αυτός με το μεγαλύτερο πήγαινε δεξιά, με το μικρότερο πήγαινε αριστερά. Στο τέλος, αν είχαμε κάνει τη σωστή επιλογή, έπρεπε να είμαστε από το μικρότερο στον μεγαλύτερο. Πάρα πολλά από τα παιχνίδια μας παρουσιάστηκαν, τα οποία τώρα εντάξει δεν έχουμε τον χρόνο. Και άλλα. Τα οποία τα έχουμε στο αρχείο μας. Ναι, οπότε... ναι, αυτά είναι προσβάσιμα. Έτσι ναι. Μπορούν οι συνάδελφοι να σας ευχαριστήσουν. Ναι, όποιος ενδιαφέρεται, εντάξει. Ναι. Και αύριο έχουμε συνάδελφοι μια τέτοια παρουσίαση με παιχνίδια ενσυναίσθησης και αυτογνωσίας και εμπιστοσύνης. Που εφάρμοσε μια εκπαιδευτικός της παράλληλη στήριξη όλη τη χρονιά. Προσπάθειά της να συνενώσει τάξεις και να εντάξει μέσα σε μια ομάδα το παιδί που υποστήριζε, το παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που υποστήριζε. Πολύ ωραία παιχνίδια που εγώ δεν τα ήξερα, έτσι έμεινα. Ό,τι ξέρω, θυμίζει αυτό που κάνει. Και δείχνει ακόμη και για εμάς. Ναι, και από παρόλο που δεν ήταν ειδικής αγωγής, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Να τα τροποποιήσεις. Ενώ ο Νίκος χρησιμοποιεί science για το προγράμμα. Ο Τσέχος τώρα, εκπαιδευτής, μας τόνιζε συνεχώς ότι οι οδηγίες που δίνονται στους μαθητές θα πρέπει να είναι σαφείς και συγκεκριμένες. Ναι, τελειώνουμε. Να είναι σαφείς και συγκεκριμένες πριν από τις δραστηριότητες, γιατί αλλιώς τα παιδιά μπερδεύονται και έτσι χάνουμε χρόνο. Τονίστηκαν οι θεραπευτικές ιδιότητες του πράσινου, καθώς και το πόσο απολυτικό είναι συνέχεια. Το να αγκαλιάζεις ένα δέντρο. Όταν πρόκειται, αυτό τώρα πρέπει να το δείτε όμως, όταν πρόκειται ο εκπαιδευτικός να εισάγει κάτι καινούριο στα παιδιά, θα πρέπει να το κάνει με συναρπαστικό τρόπο. Και γιατί όχι, γίνοντας και ο ίδιος να γίνει ηθοποιός Καραγκιόζης και χρησιμοποιώντας πράγματα τα οποία όλοι έχουν παλιά ρούχα και κάποιες περούκες. Οπότε αυτό είναι κάτι το τόσο όμορφο. Αυτό είναι τώρα προκειμένου να μας κάνει τέτοια. Μας ενοχλεί η έκθεση. Χαλαρώνει. Εκπαιδευτική είμαστε. Γιατί. Αυτή είναι μια άκρη στην Πανεπιστήμια. Δεν παρουσιάζουν ότι τα απλά ήταν κάτι για να μας ταξιδέψουν. Και γράφουν από τη μία δραστηριότητα στην άλλη. Και θέλατε έτσι να μας προσεγγίσουν και ενδιαφέρουν. Αυτή είναι η κυρία που θα δεν έχει πάρει σύνταξη ακόμα. Δεν έχει πάρει σύνταξη. 84.
Προετοιμαστείτε. Θα πρέπει να είναι αυθεντικός και θα πρέπει να βάζει πάντα τη δική του πυρελιά σε οτιδήποτε κάνει, να προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες και με τα υλικά που έχει. Τώρα εδώ έχω κάποιες συμβουλές για έναν καλό υπεύθυνο εκπαιδευτικό, αν σας χρειάζεται να μην σας πω. Όχι, δεν χρειάζεται, είμαστε. Να σου πω κάτι, Μαρία. Εγώ βλέπω ότι τους ξέρω τους συναδέλφους τώρα 3 χρόνια και με ξέρουν και εσάς. Πιστεύω ότι αυτό το έχω. Έτσι. Αυτά όμως που μας έδειξες και όσον αφορά την έκθεση, συνάδελφε, το να μεταφιεζόμαστε, το να παίρνουμε και εμείς λίγο μαζί με τα παιδιά που είναι τραγούδια. Αυτά όμως θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της ημερίδας. Πάρα πολύ ωραία και αυτά.